Καλώς ορίσατε λοιπόν στην μεγάλη γιορτή. Στον πόλεμο θα πούν άλλοι, αλλά το ξαναλέω, οι εκδηλώσεις των φιλάθλων είναι σε κόσμια πλαίσια και άλλωστε σε αυτή την περιοχή του κόσμου δεν χρησιμοποιούν έτσι αβασάνιστα τέτοιες βαριές λέξεις. Στη γιορτή λοιπόν, διότι η αλήθεια είναι ότι αυτή η σειρά των play-off ισοδυναμεί με μια γιορτή του μπάσκετ. Είναι γενικά πολύ αγαπητός. Πάμε λοιπόν να δούμε αν ο Παναθηναϊκός θα καταφέρει να αλώσει το Γιαντελιάου. Θα έλεγα εξιμισίας με τον Ντέβιν Σμιθ, αλλά ειδικά αυτός ο παίκτης αποκάλυψη για τη Μακάμπη. Ο Παναθηναϊκός κάνει το καλύτερο δυνατό ξεκίνημα με τον Στίβεν Σμιθ. Διαμαντίδης βρίσκει απέναντί του τον Οχαϊόν σε άμυνα η οποία εξ αρχής είναι ζώνη, με διάφορες όμως προσαρμογές και παραλλαγές. 4-0 ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δύο φορές πέρασε την μπάλα μέσα στην καρδιά της Ισραηλινής άμυνας και αξιοποίησε τις ευκαιρίες. Μία assist του καλάθι στον Στίβεν Σμιθ. Λάγκφορντ για 2. Πρώτο καλάθι για την Μακάμπη μετά από 2,5 λεπτά σχεδόν στο παιχνίδι. Καλάθι διστακτικά. Ψάχνει ένα στήριγμα, μια βοήθεια. Τελικά πάει μόνος του μέσα και βάζει το καλάθι χωρίς φόβο, με πολύ πάθος. 6-2 ο Παναθηναϊκός. Τώρα έχει τον Στίβεν Σμιθ μπροστά του ο Χαγιόν. 6-4 από το follow του Χέντριξ. Ο Χαγιόν δημιούργησε ρήγμα. Πιο μέτρη του επιθετικού rebound ο Χέντριξ. Περπέρογλου με τα πράσινα παπούτσια. Θέλει να πλησιάσει, αλλά θα δεχτεί την τάπα από τον Λάγκφορντ, ο οποίος έβγαλε και μια νικητήρια, επινίκεια κραυγή εκεί. Ελιάου με τον Διαμαντίδη. Εύκολο καλάθι, αφού κατάφερε να γυρίσει. Λάγκφορντ, τον έχασε ο Περπέρογλου. 8-6 Μακάμπι. Διαμαντίδης για 3, μετράει, παρά την ωραία βουτιά του Οχαϊόν. Οι διαιτητές δεν συγκινήθηκαν, δεν ξεγελάστηκαν. Ο Τσιανίτης ξέρει ότι μπορεί να παρασύρει τον Μπατίστ πολύ μέσα, αλλά ήρθε ο Σμιθ να του πάρει την μπάλα μέσα από τα χέρια. Ντέβιν Σμιθ. 19 η Μακάμπη. Τον Σμιθ, ο οποίος για πρώτη φορά στην καριέρα του πέφτει σε μια σειρά play-off και δεν πάβει να λέει πόσο το απολαμβάνει. Άλλωστε φαίνεται και από την απόδοσή του. Πάλι ο Νίκ και καλάθι και φάουλ. Αν μη τι άλλο, ο νεαρός Άσος δείχνει ότι έχει θάρρος, έχει κουράγιο. Δεν τον πτώησε ο τρόπος με τον οποίο ολοκληρώθηκε το προχθεσινό μάτς, με τον ίδιο να αστοχεί στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Λάγκφορντ με τον καλάθι. Ο Χαγιόν του δίνει το σουτ τον Νίκ, αλλά καλάθι σε αυτή τη φορά δεν θέλει να στάρει. Ο Περπέρογλου θέλει και παραθέλει. Πάρ' το μέσα. 15-13. Λάγκφορντ. Τα γνωστά του κόλπα. Πάνω από το κεφάλι του Διαμαντίδη. Σαρσαρίς, πέρασε. Κάποιος τον ισοπαίδωσε εκεί. Εν τέλει έγινε το ιδανικό για τον Παναθηναϊκό. Καλάθι πήγαν από 3 πόντων, τελικά είναι για 2. Περπέρογλου μετά την πάσα του Τσαρτσαρή. Παλουκάς, περιμένει ο Διαμαντίδης. Ο Παλουκάς σε μια τρομερή πάσα στο Χέντριξ. 21-19. Για να δούμε τον Βουγιούκα. Ναι, απέναντι στον Χέντριξ. Διαμαντίδης με τον Παπαλουκά να κολλάει πάνω του. Θα γυρίσει, θα περάσει, θα φτάσει στο lay-up. Όταν ο Διαμαντίδης απειλεί, είναι ένα πυρηνικό όπλο. Ο Παλουκάς πήγε να βοηθήσει ώστε να μην φτάσει μπάλα στο Χέντριξ και δείτε πώς λειτουργήσαν τα πάντα. Ντέβιν Σμιθ. Αυτή τη φορά με μια προσπίση ξέφυγε. 23-25. Διαμαντίδης, Ερπέρογλου, ο Βουγιούκας θέλει να πάρει θέση, να ζητήσει και πάλι την μπάλα. Η άμυνα προσαρμόζεται πάνω του, δίνει σουτ στον Παναθηναϊκό και ο Σάρας δίνει παρόν. 25-30. Μπορεί να αποδειχτεί άνθρωπος κλειδί για τον Παναθηναϊκό.
Παναθηναϊκός άμυνα χώρου τώρα. Ο Χαγιόν πάει στο πουθενά. Ο Περοπέρογλου έκλεψε την μπάλα. Αλλά δεν έχει λόγο πια να βιαστεί. Πολύ φτηνό λάθος εδώ. Αλλά ο Διαμαντίδης έρχεται να κατεβάσει διακόπτε. Το καλάθι βέβαια μπήκε. Αλλά... Κοιτάξτε πώς κάνει ο Μπράντοβιτς. Ξέρει ότι η προστασία της μπάλας, η καλή κυκλοφορία της μπάλας. Ντέβιν Σμιθ στον Τζέιμς. Τζέιμς πέρασε, αλλά ο Βουγιούκας λέει όχι. Δεν περνάνε αυτά απόψε στην γειτονιά του Ιαν. Για πολλούς είναι μαλθακός, ή τουλάχιστον ήταν. Σήμερα έχει πετάξει νύχια. Νέο τρίποντο. Όχι, δίποντο. Και πάλι από τον Περπέρογλου. Πώς πρέπει να αλλάξει παπούτσια, να βάλει λίγο μικρότερα. Δύο φορές απόψε και δύο φορές προχθές. Πέτυχε καλάθια από τα 6.75, αλλά πατώντας με την άκρη των δαχτύλων του τη γραμμή. Λάγκφορντ πάτησε καλά, αλλά δεν είναι η μέρα του. Ελιάου απέναντι στον καλάθι. Αυτό είναι το παιχνίδι του. Ελιάου με τον Στίβεν Σμιθ. Πολύ καλή άμυνα από τον Αμερικανό, αλλά ο Ελιάου ξέρει ένα σωρό τρίκ. Δεν υπάρχει καλάθι. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπατίστ κατάφερε να συγχρονίσει τις κινήσεις του με τρόπο ιδανικό ώστε να διώξει την μπάλα σύνομα. Ναι. Η μπάλα δεν βρήκε ποτέ την Στεφάνη. Χάρη στην προσπάθεια του Στίβεν Σμιθ το μάζεψε ο Καλάθης, ο οποίος πατάει τον γκάζι και φτάνει μέχρι το τέρμα του δρόμου. 31-35. Ο Χαγιόν. Αλλά φέτος γίνεται άντρα σε αυτό το επίπεδο. Για Σκεβίτσιους πολύ δύσκολη προσπάθεια. Τέτοιου είδους επιβεβαίωση. Δείτε πόσο γρήγορα κινείται ο Ελιάου. Παναθηναϊκός έχει την πολυτέλεια να ξεκουράζει τον Διαμαντίδη εδώ και ώρα. Καλάθης για τρεις. Ναι! 40-35. Σε κέριο σημείο του αγώνα. Καλάθης άρπαξε μια γερή σφαλιάρα από τον Μπατίστ και από τον Περπέρογλου. Δικαίως. Αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου του μιλάει ο Φραγκίσκος Αλβέρτης του Καλάθη. Ο Αλβέρτης, ο οποίος προφανώς του λέει μη σταματά να σουτάρεις. Αυτό είναι το μυστικό του καλού σουτέρ. Τον βλέπετε τον Φραγκίσκο. Μου λέγει νωρίτερα ότι του φαίνεται πολύ άβολο το κοστούμι. Μιλώντας μεταφορικά, η ζωή δηλαδή χωρίς την αθλητική στολή. Πάλι ο Σοφοκλής με τον Μπατίστ. Ο Χαγιόν θα δει τον Ελιάου. Αυτός θα συνεχίσει το βιολί του. Ο Ελιάου έχει 5 στα 7 σουτ. Όλοι οι άλλοι όμως είναι στο 60%. Αλλά ο Καλάθης στο 40%. Αλλά ο Καλάθης δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Τότε ήταν ηγέτης άλλωστε στους Florida Gators. Εδώ κλέβει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Σκοτσιανίτη. Την προστατεύει έστω με δυσκολία. Καλάθης ζητάει κίνηση από τους συμπαίκτες του. Και σουτάρει αυτός για τρεις. Ναι! Άστοχος της τελευταία στιγμή στην τρίτη. Σήμερα είναι η βραδιά του. Νέο κλέψιμο από τον Μπατίστα αυτή τη φορά. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Από τα χέρια του Ελιάου. Διαμαντίδης. Καλάθης ζητάει και πάλι την μπάλα. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα σουτάρει. Ο Σμιθ από τη γωνία. Μέσα και αυτό. 49-38 ο Παναθηναϊκός. Όταν έχει την καλή κυκλοφορία της μπάλας βρίσκει το σωστό σουτ. Και όταν έχει και το μακρινό σουτ, είναι μια ομάδα που στην Ευρώπη δεν έχει την όμοιά της. Εξού και τα 6 ευρωπαϊκά. Μακάμπι αισθάνεται το άγχος, αισθάνεται το βάρος της μπάλας. Ο μόνος που έχει άγνοια κινδύνου είναι αυτός ο Χαγιόν, ο οποίος ζει τις μεγαλύτερες μέρες της καριέρας του. 49-40. Πολύ δύσκολη η συνεργασία που πάει να βγάλει Μακάμπι. Καταφτάνει και ο Ελιάου για να δώσει συνέχεια. Ερωτεύτηκε ξαφνικά το σουτ τριών πόντων ο Παναθηναϊκός, ενώ δεν υπάρχει λόγος. Λάγκφορντ ζητάει time out αμέσως ο Μπράντοβιτς. 49-45. Εδώ ο Παναθηναϊκός πήρε πολύ χαμηλό βαθμό. Μετά το προηγούμενο time out έκανε επιθέσεις με επιλογές συζητήσιμες. Όλα και τα λάθη ακόμα μακριά από το αντίπαλο καλάθι. Ο Χαγιόν εναντίον πολλών. 49-47 με το follow από τον ίδιο. Απροσδόκητη εξέλιξη.
Φέρογλου. Ωραία πάσα στον Σμιθ, ο οποίος καταφτάνει απαρατήρητος από την εσωτερική και καρφώνει. Ο Χαγιόν. Τίποτα. Εδώ η άμυνα του Παναθηναϊκού τον πήρε είδηση. Καλάθης. Δεν φοβάται τίποτα. Αλλά καμιά φορά θα το πληρώσει κιόλα. Ο Χέντριξ του απαγόρευσε το lay-up. Ελιάου. Σμιθ. Ντέβιν Σμιθ. Όχι. Κακό σουτ. Το κέρδισε πέφτοντας ο Μπλου. Αλλά άρπαξε την μπάλα και πάλι ο Καλάθης. Βγήκε χωρίς να υπάρχει πίεση. Διαμαντίδης είναι αβοήθητος εκεί. Μπορεί να δώσει ένα φάουλ. Μπουρστέιν για τρεις. 90-53. Γιασκεβίτσιος βγαίνει πίσω από το σκριν του Μπατίστ και εκτελεί με τη μία. Καϊμακόγλου ελεύθερος. Πάρτο. 59-51. Κώστας Καϊμακόγλου. Δεν φοβάται τίποτα και κανέναν. Λάγκφορντ. Παίξω, αλλά το έχει αυτό το σουτάκι. 55-59. Να φέρει τη διαφορά κοντά στους 10. Για να ξεμπερδεύει. Λάγκφορντ εκτός ελέγχου, αλλά εντός στόχου. Και φάουλ. Απόψε αυτοσχεδιάζουμε είναι το modus operandi του Λάγκφορντ. Αλλά εδώ ο Καλάθης τον άφησε να γυρίσει, να πλησιάσει. 58-60. Τώρα οι φωνές των Ισραηλινών τρυπάνε τα τύπανα, ταλαιπωρούν τα μικρόφωνα. Ο Σάρας βέβαια αυτά τα έχει ζήσει χρόνια και χρόνια εδώ. 62-58. Με το καλάθι από τον Σαρούνας Γιασκεβίτσιους. Ασφαλώς δυσκολεύει την αμυντική του προσπάθεια. Ο Γιασκεβίτσιους βλέπει τον Χέντριξ, πάει από εδώ, πάει από εκεί. Βάζει το καλάθι βεβαίως. 64-60. Η μεγάλη του προσωπικότητα τώρα βγαίνει στην επιφάνεια. Έχει 11 πόντους με 5 συνεχόμενα εύστοχα σούτ μετά το άστοχο πρώτο. Η οποία Μακάμπι παίζει χωρίς σέντερ. Εδώ χρειάζεται οπωσδήποτε μια άμυνα ο Παναθηναϊκός. Ελιάου. 65-64. Λάγκφορντ. Κάποιος να κλέψει την μπάλα εδώ. Ναι, Μπατίστ. Το τόξο δείχνει Παναθηναϊκό. Το είπα και πριν, η Μακάμπι δεν έχει τώρα ένα οργανωτικό μυαλό στο παρκέ. Ο Λάγκφορντ είναι λίγο παίκτης αλάνας. Διαμαντίδης. Καλάθης, δεν θέλει να σουτάρει. Δίνει στον Μπατίστ, ο οποίος περιμένει ακροβολισμένος, αλλά δέχεται την τάπα, έρχεται ο Καϊμακόγλου να βάλει ένα καταπληκτικό καλάθι. 1-32 πριν το τέλος. Κώστας Καϊμακόγλου. Η πιο μεγάλη καρδιά ίσως στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Κυνήγησε μια φάση που φαινόταν χαμένη μετά την τάπα που δέχτηκε ο Μπατίστ και πέτυχε το καλάθι με σπάσιμο της μέσης. Μπορούσε να πάρει και φάουλ εδώ. Νομίζω ότι πρέπει να δείξουμε κάποια τελευταία διαφημιστικά. Καλάθης περιμένει τον Λάγκφορντ. Ο Μπατίστ βγαίνει ψηλά για να βοηθήσει. Ο Λάγκφορντ πάει εναντίον όλων όπως συνηθίζει και εισπράττει μια τάπα. Αλλά σουτάρει για τρεις ο Σμιθ. Όχι. Rebound. Rebound. Ο Χέντριξ. Και φάουλ του Μπατίστ. Αυτό το χαμένο rebound ήταν οδυνηρό. Δύο βολές. Για να δούμε. Δεν είναι πολύ καλός από τη γραμμή ο Χέντριξ. Η μπάλα ζυγίζει 100 κιλά τώρα. Έξω και αυτή και το rebound ο Διαμαντίδης. Και δύο βολές από το φάουλ του Χέντριξ. 1-10 για το τέλος. Παίζει με ψυχία χιλίων λεόντων εδώ στο Τελαβίβ. Στο μάτς όπου κρίνεται η επιβίωση του ευρωπαϊκού του ονείρου για φέτος. Μόνο η Μακάμπι το 2004 και 2005 κατάφερε να κερδίσει δύο τίτλους, ευρωπαϊκούς τίτλους στη σειρά την τελευταία 25 ετία. Ο Παναθηναϊκός ελπίζει να γίνει ο επόμενος. 2-2. Ότι ο Παναθηναϊκός θα χαλάσει το πάρτι της Μακάμπι με τον πιο οδυνηρό για τους Ισραηλινούς τρόπο και με τον πιο πιστικό για όσους νόμιζαν ότι ένας πρωταθλητής πέφτει έτσι εύκολα στο καναβάτσο. Θα υποχρεωθεί να υποκληθεί.
67-75, με μία στις δύο βολές αυτή τη φορά από τον Διαμαντίδη. Παπαλουκάς, πιο παλιά καραβάνα το Final Four από όλους. Ξέρει ότι ξαφνικά η Κωνσταντινούπολη απομακρύνθηκε πάρα πολύ. Στην οποία τους έρχεται ο Παναθηναϊκός, χάνουμε 8. Πνίνει, αυτός είναι ο καλός του σουτέρ υποτίθεται. Άρα εδώ κάνει μια τρύπα στο νερό. Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο θα κερδίσει, αλλά θα πάρει και την ψήφια διαφορά. Ο Σάρας επιτρέπει στον εαυτό του την πολυτέλεια ενός χαμόγελου. Ενός χαμόγελου φωτεινού. Το χαμόγελο της γάτας που έχει φάει το καναρίνι που λένε. Αυτού που τα έχει δει όλα. Αυτή τη στιγμή τον έχει πιάσει αγκαλιά ο Μπράντοβιτς και του χαϊδεύει τα μαλλιά, σχεδόν τον φυλάει. Ένα στιγμιότυπο που θύμισε εκείνο το περσινό της Βαρκελόνης με τον εναγκαλισμό του Διαμαντίδη. 76-67. Ο Λάγκφορντ έχει τον Μπατίστ. Δεν μπορεί να τον νικήσει, έδιωξε σωστά την μπάλα ο Μπατίστ. Σκόραρε ο Σμιθ. Να γίνει μια σωστή επαναφορά. Καϊμακόγλου. Η πάσα στο Γιασκεβίτσιους. Ο Γιασκεβίτσιους θα κερδίσει φάουλ και η Μακάμπη θα μηνθεί πια με προσευχές, γιατί ο παλιός της ήρωας, αυτός που την οδήγησε στους τίτλους στα μισά της δεκαετίας που προηγήθηκε, δεν κάνει δώρα στον αντίπαλο τέτοιες ώρες. Ο Παναθηναϊκός πήρε πάρα πολλά από το λεγόμενο supporting cast, αυτούς που καλούνται να στηρίξουν τον Διαμαντίδη, τον Μπατίστ της παλιός ήρωας δηλαδή. Καταπληκτική εμφάνιση από τον Γιασικεβίτσιους με τους 12 πόντους. Από τον Καϊμακόγλου με τους 12 πόντους, τα 7 rebound και την τρομερή προσφορά στην τέταρτη περίοδο. Από τον Περπέρογλου με τους 7 πόντους. Από τον Σμιθ ακόμα νωρίτερα. 78-69. Να το πάλι. Γιασκεβίτσιους αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του. Και το παιχνίδι θα τελειώσει. Και βέβαια την τελευταία λέξη τη λέει ο Παναθηναϊκός. Και η τελευταία λέξη είναι εάλλο το Τελ Αβίβ σήμερα. Η δε πόλης είναι πλέον πολύ πιο κοντά για τον Παναθηναϊκό. Εκλήθη να δείξει το μέταλλο του πρωταθλητή και απέδειξε ότι αυτό το μέταλλο είναι ατσάλι. 78-69, ακόμα και όταν η Μακάμπη γύρισε από το μείον 11 και προηγήθηκε 4-5 λεπτά πριν το τέλος, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε ψύχρεμος, μεθοδικός και σοβαρός και οργανωμένος και βρήκε τους ήρωες που χρειαζόταν, τα σωστά πρόσωπα, τις σωστές επιλογές, χωρίς καθόλου να πτωηθεί, χωρίς καθόλου να τρομάξει. Καταλαβαίνετε πόσο εκοφαντική είναι η σιγή αυτή τη στιγμή εδώ στο Γιάντελιάου. Βέβαια οι Ισραηλινοί είναι γενναιόψυχοι, δεν αποδοκιμάζουν τίποτα τέτοιο. Θα χειροκροτήσουν τον Παναθηναϊκό, θα χειροκροτήσουν και τους δικούς του παίκτες. Άλλωστε έχουμε ακόμα ένα παιχνίδι, ένα ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη στην Αθήνα, εκτός απρόπτου. Μην το δέστε κόμπο ότι θα γίνει Πέμπτη, μέσω εβδομάδα. Πάντως την άλλη εβδομάδα ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 2-2 και ξέρει πλέον ότι έχει ξαναφέρει την κατάσταση στα χέρια του. Το μόνο που έχει να κάνει είναι να αξιοποιήσει τον παράγοντα έρδρα και την ανωτερότητά του. Διότι το απέδειξε και σήμερα, αυτός είναι ο ανώτερος, αυτός είναι ανώτερος Μακάμπι, αυτός είναι η καλύτερη από τις δύο ομάδες.